η τραγωδία μιας και η αδυναμία ενός κεντρικού κράτους να δώσει λύση στο αυτονόητο που είναι η μεταφορά των μαθητών. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι με τα παιδιά, ευαίσθητοι με τους γονείς. Η εποχή που διανύουμε είναι πολύ δύσκολη οικονομικά. Το ελληνικό νοικοκυριό έχει περάσει πολλές δύσκολες στιγμές και περνάει. Τα οικονομικά είναι στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, η ανεργία στα ύψη και το δικαίωμα στη μεταφορά των μαθητών είναι ένα δικαίωμα που οφείλει η κεντρική εξουσία να το ασκήσει στο ακέραιο. Από το 2010 που πήραμε την αρμοδιότητα ως περιφέρεια, πάνω από δύο φορές η αρμοδιότητα έχει μεταφορθεί, μια φορά στους Δήμους, ξανά στην περιφέρεια. Και βεβαίως εμείς έχουμε, όπως είπα και πριν, το μεγάλο πρόβλημα της δυσκολίας, γιατί το 2010 δεν είχε σύμβαση ΑΧΑΙΑ. Δεν είχε έγκριση από το Ελευθερικό Συνέδριο. Αυτή τη μη σύμβαση που δεν είχε τότε, δυστυχώς με τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις κεντρικής κυβέρνησης, επαναλαμβάνονται σήμερα και είναι ένας γολγοθάς για τους μαθητές και τους γονείς. Ανθρωπίνως δυνατότητα. Ακόμη και σήμερα εξαρτούμε ό,τι περιθώρια υπάρχει. Προσπαθούμε να τρέξουμε τις διαδικασίες, αλλά η πίστα πάνω από εμάς. Και με τι θα κάνετε, κυρία, τα παιδιά μας, τα χιλιόμετρα με τα πόδια, που εσείς τα παιδιά σας, εσείς τα παιδιά σας, θα έλεγατε 15 χιλιόμετρα. Αλλά δεν είναι το κυρία.